Νέφωση, χαμηλή θερμοκρασία και χιονόνερο μέσα στα Ανώγεια, ολόλευκο τοπίο λίγο πιο ψηλά στο δρόμο προς το οροπέδιο της Νίδας. Ο Διομήδης μέχρι νωρίς το απόγευμα έδειξε ένα αμιγώς χειμωνιάτικο πρόσωπο στην περιοχή, χωρίς όμως αυτό να δημιουργεί πέρα από το χειμωνιάτικο σκηνικό κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής. Σε εξέλιξη λοιπόν η κακοκαιρία Διομήδης και στα Ανώγεια, με τσουχτερό κρύο, κατά διαστήματα έντονη νέφωση, με χιονόνερο μέχρι αυτή την ώρα. Η θερμοκρασία, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ανωγείων, φλέρταρε από το πρωί με το 0, ωστόσο μέσα στο χωριό, αν εξαιρέσει κανείς την αίσθηση του χιονιά, το χιόνι δεν είχε πέσει. Σημάδι πως ο Διομήδης, μέχρι τουλάχιστον νωρίς το απόγευμα, δεν έδειχνε κακές διαθέσεις, αντίθετα μάλιστα. Έκανε ό,τι μπορούσε, προκειμένου το τοπίο να θυμίζει χειμώνα, χωρίς όμως τα προβλήματα από τα οποία συνήθως συνοδεύεται ο όρος χειμώνας στα ορεινάκια της Κρήτης. Πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθεί έτσι το πέρασμα του Διομήδη από τα Ανώγεια, χιονοπτώσεις πάνω από τα 1000 μέτρα. Ο κύριος Κεφαλογιάννης εξήγησε ότι με την υποχώρηση της έντασης του φαινομένου το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η περιοχή θα αποτελεί ιδανικό τόπο επίσκεψης. Για το λόγο αυτό μάλιστα συνέστησε στους επισκέπτες προσοχή στη μετακίνηση και σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, που από τη μια αναδεικνύει την ομορφιά του τόπου, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ζωτική σημασίας βάση για την εργασία των κτηνοτρόφων. Θα είναι ιδανικό το τοπίο και για το Σαββατοκύριακο για επισκέπτες, και με αυτό σαν αφορμή θα θέλαμε να καταστήσουμε την προσοχή των επισκεπτών για την εκτός δρόμου οδήγηση, για να μην καταστρέφουμε το φυσικό τοπίο, το οποίο θέλουμε να απολαμβάνουμε χειμώνα καλοκαίρι όλοι μας, και για τους κτηνοτρόφους είναι ζωτικής σημασίας.